έξω και μέσα. Το Τμήμα Δικαιωμάτων, η Άλφα Αθήνα, η Νεολαία, λέει ότι αυτό που έγινε εδώ, δηλαδή στο αστυνομικό τμήμα, που θα έπρεπε να προστατεύεται και όποιον η τάξη και η ασφάλεια των πολιτών, είναι το μέρος όπου γίνεται ο βιασμός, όπου γίνεται η μεγαλύτερη εγκληματική πράξη. Και εδώ λέμε σαν πολίτες, σαν κόμμα, σαν νεολαία, ότι αυτό δεν πάει. Δεν πάει έτσι. Και επίσης λέμε ότι όταν ο Πρωθυπουργός μετά ό,τι έγινε στη Νέα Σμύρνη πέρυσι βγήκε και έκανε διάγγελμα για τον τραυματισμό ενός αστυνομικού, τώρα λοιπόν θα είναι διάγγελμα για να σταματήσει η κακοποίηση και η εγκληματική συμπεριφορά της αστυνομίας και της αυτερεσίας, και θέλουμε να δοθεί ξεκάθαρο πολιτικό μήνυμα ότι αυτό δεν περνάει, και θέλουμε και να ξεκαθαρίσει το αστυνομικό τμήμα εδώ πέρα της Ομόνοιας, το αστυνομικό τμήμα του Κολονού, του Αγίου Παντελεήμονα και όπου έχουμε συνεχή αυτερεσία, βία και κακοποίηση ανθρώπων από την κρατική εξουσία. Και δολοφονίες. Ναι. Να πω ότι μιλήσαμε και με τους ανθρώπους που δουλεύουν εδώ πέρα, τα είπα όλα αυτά, και ότι όλα αυτά δεν τυχαίνουν, δεν γίνονται. Γίνονται σε ένα πλαίσιο που επιτρέπονται και σε ένα πλαίσιο που δεν τα ξεκαθαρίζει. Και σε ένα πλαίσιο που δεν δίνεται το στίγμα ότι αυτό απαγορεύεται. Επίσης μιλήσαμε για το πόσο χρειάζεται ψυχολόγους. Ας πούμε στο κομμάτι της επικογενειακής βίας υπάρχει μία ψυχολόγος στη Γαδά. Μιλήσαμε λοιπόν ότι χρειάζεται ψυχολόγος, ότι χρειάζεται εκπαίδευση για τους ανθρώπους που δουλεύουν για την ενδοοικογενειακή βία. Ότι χρειάζεται ευαισθητοποίηση της αστυνομίας και όχι σεμινάρια μία, ενός, δύο, τριών ημερών. Έλα. Και ο Πάνος Γράμπου δεν χρειάζεται προαπλησμό στους ανθρώπους που κρατούνται στο κρατητήριο εδώ πέρα και δεν ξέρουμε για πόσο χρονικό διάστημα. Και δεν έχουμε μάσκες.